Πάμε να καλησπερίσουμε έναν πραγματικό πατριώτη, έναν άνθρωπο που πονάει και αυτός αυτές τις ημέρες, παρότι στην Αμερική δεν έγινε ιδιαίτερη φασαρία για το θέμα της Αγίας Σοφιάς. Έχουν και εκεί τους καημούς τους και με την οικονομία, αλλά κυρίως με την πανδημία του κορονοϊού. Είναι ο γνωστός λαρισαίος επιχειρηματίας και ευεργέτης, ο κύριος Αχιλλέας Λιγκέρας. Γεια σας, κύριε Λιγκέρα. Κύριε Πουλίζο, καλησπέρα σας. Τα χαιρετίσματα από τη Νέα Υόρκη. Τι ώρα είναι τώρα στη Νέα Υόρκη? Έχει προχωρήσει η μέρα, έτσι? Αυτή τη στιγμή είναι 9 και 36 το πρωί. Εντάξει. Ένας άνθρωπος που ξυπνάει στις 4.30-5, όπως ο Αχιλλέας Λιγκέρας, τώρα νιώθει ότι μεσημεριάζει σιγά-σιγά. Λοιπόν, ξέρω ότι, γιατί έχουμε σχεδόν καθημερινή επικοινωνία, ότι είχατε μεγάλη δυσφορία για το εύρος των αντιδράσεων, για τις αντιδράσεις που έμειναν σε ένα επίπεδο πολιτικών δηλώσεων. Είχε ενδιαφέρον η αποστολή 2 επιστολών από τον Αντώνη Διαμαντάρη, τον πρώην Υπουργό στο εξωτερικό, του εκδότη του Κήρυκα της Νέας Υόρκης, στον πρόεδρο Τραμπ, που ζητούσε την παρέμβασή του για το θέμα της Αγίας Σοφιάς, που προσβάλλει, όπως λέει χαρακτηριστικά στις επιστολές αυτές, όλη τη χριστιανοσύνη και όλο το σύγχρονο πολιτισμό. Εσείς θεωρείτε ότι μπορούσαμε να έχουμε κάνει περισσότερα και καλύτερα για να αποτρέψουμε αυτό που συνέβη, κύριε Λιγκέρα? Εγώ νομίζω ναι, γιατί πρέπει να είμαστε εμπροστοβαρείς. Να μην ακολουθούμε τις εξελίξεις. Πρέπει να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις. Είναι γεγονός ότι ο Ερντογάν είναι ένας κομπλεξικός, ψυχοπαθής πολιτικάντης για δέσιμο που με τη μετατροπή της Αγίας Σοφιάς από παγκόσμιο σύμβολο της χριστιανοσύνης σε τζαμί σηματοδοτεί ξεκάθαρα ότι τη μεταστροφή της Τουρκίας από δημοκρατική δικτατορία σε ισλαμική δικτατορία, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, με ό,τι κακό συνεπάγεται για την Ελλάδα μας. Ναι. Αυτό όμως, ακόμη και στις ανακοινώσεις που είχαμε και από την Αμερική, από τον Πομπέο και από το αντίστοιχο Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας και από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια περί μη τήρησης της διεθνούς νομιμότητας από την πλευρά της Τουρκίας, βλέπετε ότι δεν υδρώνει. Άρα τι μέσα έχεις με έναν τέτοιο άνθρωπο, ακόμη και αν υιοθετήσουμε όλα όσα είπατε για εκείνον, για την ψυχική ή πνευματική του υγεία? Εμείς εδώ σαν ομογενείς, ορισμένοι από εμάς, με πρωτοπόρο τον κύριο Διαμαντάρη, είχαμε επαφές με επιφανείς Έλληνες της ομογένειάς μας που έχουν φιλικότατες σχέσεις με τον πρόεδρο της Αμερικής, κύριο Τραμπ. Προσπαθήσαμε με αυτό τον τρόπο να τον πείσουμε ότι αυτό που συνέβη στην Τουρκία δεν είναι ακατανόητο. Όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά για όλο τον κόσμο. Το τζαμί, το μπλε τζαμί, βρίσκεται ακριβώς δίπλα από την Αγία Σοφία. Αν είναι δυνατόν, μετά από κάπου 3.500 τζαμιά που έχει η Τουρκία, χρειαζόταν ακόμα ένα. Αυτός το έκανε αποκλειστικά για να δείξει ότι τάχα είναι ένας τεράστιος ηγέτης που βλέπει μπροστά και ότι είναι ο νταΐς της περιοχής και να μην τον αφισβητεί κανένας. Αυτό ήταν από πίσω, για την ιστεροφημία του. Ναι, αυτό βλέπετε όμως να του στοιχίζει, γιατί και μόλις πριν λίγο κλείσαμε με τον πρόεδρο των βιομηχάνων στη Θεσσαλία, τον κύριο Νταβέλη, που λέει να κάνουμε οικονομικό πόλεμο. Να τον κάνουμε. Δεν έχουμε εμείς τη δύναμη να το κάνουμε αυτό στην Τουρκία. Είμαστε μια κουτσουλιά μπροστά στα μεγέθη που μπορούν να απασχολούν την Τουρκία. Αν θέλουν να πω δεν γίνει. Από την ευρωπαϊκή μας οικογένεια. Αν δεν συνεισφέρει σε αυτό και η Αμερική. Αν δεν υπάρξει μια παγκόσμια κινητοποίηση που θα υποχρεώνει την Τουρκία να κάνει πίσω, τι νόημα θα έχει? Θα καταγραφούν κάποιες αντιδράσεις, οι οποίες μετά από λίγους μήνες, ούτε καν του χρόνου τέτοια εποχή, δεν θα υπάρχουν, θα έχουν φύγει, θα είναι αποτυπωμένες ενδεχομένως στη μνήμη κάποιων ανθρώπων. Προσωπικά πιστεύω και κατανοώ απόλυτα γιατί η Ελλάδα μας
στηρίζει αποκλειστικά για γεωστρατηγικούς λόγους ασφάλειας την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, θα έπρεπε χθες κιόλας να αποσύρει αυτήν τη στήριξη. Αυτό είναι ένα αντίπεινο, το οποίο είναι σοβαρό αντίπεινο, το έχει στα χέρια της η Ελλάδα και δεν το χρησιμοποιεί. Είναι ακατανόητο προσωπικά για μένα να υποστηρίζω το γείτονα εχθρό της χώρας που γεννήθηκα. Ακατανόητο τελείως. Μάλιστα. Καλά, τώρα η αλήθεια είναι ότι έχει πάει περίπατου η ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Μένουν άλλα επίπεδα, όπως είναι η Τελωνιακή Ένωση, κάποιες συμφωνίες. Λέτε όμως ότι έχουμε έναν γείτονα που έχει ακραίες αντιδράσεις. Σε αυτά που αναμένουμε στο επόμενο διάστημα είναι να τον δούμε. Αυτό που παρουσιάζει ως χάρτες και δείχνει στο κοινό του, που είναι οι δικοί του πολίτες, ότι εγώ εκεί θα τρυπήσω, εκεί θα ψάξω για υδρογονάνθρακες, αυτή είναι η ΑΟΣ μου, στη δική του φαντασία. Αυτά αν συμβούν, τι πρέπει να κάνουμε, να ανοίξουμε πόλεμο με τον Τούρκο Πρόεδρο? Εγώ νομίζω ότι η Τουρκία ελοπεί βήμα-βήμα το διαχρονικό καλοσχεδιασμένο επεκτατικό σχέδιο που έχει σαν στόχο τον διαμελισμό του Αιγαίου και την κατοχή της Θράκης και των ελληνικών νησιών που βρίσκονται δίπλα από τις ακτές της. Εγώ πιστεύω απόλυτα ότι ο πόλεμος είναι αναπόφευκτος και πρέπει να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε στρατιωτικά σαν να μην υπάρχει. Μάλιστα. Αύριο. Έρχεται, να μην στρωθοκαμιλήσουμε. Πότε θα μας έρθετε στην Ελλάδα, κύριε Λιγκέρα? Θα θέλαμε με τη σύζυγό μου να είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν υπάρχουν direct πτήσεις για την Ελλάδα από την Αμερική. Επίσης, επειδή το πρόβλημα του κορονοϊού είναι τεράστιο εδώ στην Αμερική, καλά κάνει η Ελλάδα και λαμβάνει όλα αυτά τα μέτρα, γιατί αυτό που κατάφερε να καπακώσει στα χωριάτικα τον ιό, εγώ νομίζω ότι με τους τουρίστες που έρχονται, αν αυξηθεί ο αριθμός τους κατακόρυφα, θα έχουμε και δεύτερο κρούσμα. Και δεύτερο κύμα, λέτε. Τον χάσαμε τον κύριο Λιγκέρα.